Από τις 20 Αυγούστου έως τις 29 Φεβρουαρίου καθορίζεται η νέα κυνηγητική περίοδος σύμφωνα με τη ρυθμιστική απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης μετά από συναντήσεις και αξιολόγηση των προτάσεων που είχαν υποβάλει οι περιβαλλοντικοί φορείς, κυνηγητικές οργανώσεις, οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες και οι διευθύνσεις κτηνιατρικής. Η νέα ρυθμιστική απόφαση διαφοροποιείται σε σχέση με την περσινή, καθώς αυξήθηκε σε όλη τη χώρα η κάρπωση του αγριόχειρου και πλέον θα γίνεται χωρίς περιορισμό ανά ομάδα και ημερήσια έξοδο. Μία ακόμη διαφοροποίηση, στην οποία αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Ανδρέας Λιόλιος, είναι ότι μειώνεται το ημερήσιο όριο κάρπωσης για το τριγώνι από τα 10 στα 8 θηρευόμενα πτηνά. Ήδη ξεκίνησε στον Κυνηγητικό Σύλλογο Ιωαννίνων η θεώρηση αδειών, η οποία θα γίνεται καθημερινά τις πρωινές ώρες, καθώς και την Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα. Εάν συγκρίνουμε την περισσινή ρυθμιστική με αυτή της νέας χρονιάς, δεν διαπιστώνονται μεγάλες διαφορές. Αναφέρομαι μόνο σε δύο. Αυτή που αφορά τον αριθμό των θηρεύσιμων τριγωνιών, όπου από 10 μειώνονται στα 8, και αυτή που αφορά τον αριθμό των θηρεύσιμων αγριόχειρων, ο οποίος είναι απεριόριστος. Δηλαδή μέχρι πέρυσι ήταν 10, φέτος το έχει απεριόριστο. Εδώ, επειδή υπήρξε μια σύγχυση με το απεριόριστος, θέλω να κάνω την εξής διευκρίνηση. Ο αριθμός των θηρεύσιμων αγριόχειρων είναι απεριόριστος. Οι μέρες κυνηγίου παραμένουν οι ίδιες. Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή. Να επισημάνω ότι το κυνήγι αρχίζει στις 20 Σεπτεμβρίου και τελειώνει τέλος Φεβρουαρίου. Οι ημερομηνίες, ειδικότερα του κάθε θυράματος, παραμένουν οι ίδιες όπως ήταν και πέρυσι. Το μέτρο λαμβάνεται προληπτικά και επικουρικά των υπολείπων μέτρων που λαμβάνονται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εισόδου στη χώρα της αφρικανικής πανόλης των χείρων που έχει πλήξει γειτονικές βαλκανικές χώρες και αποτελεί ενδυνάμει πρόβλημα και για την Ελλάδα. Όταν κάτι συμβεί στη γειτονιά σου, να περιμένεις ότι θα χτυπήσει και τη δική σου την πόρτα. Το φαινόμενο αυτό παρουσιάστηκε τώρα στη Βουλγαρία και επειδή το θύραμα μπαίνει-βγαίνει χωρίς να ρωτάει κανέναν, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει και εδώ κάτι τέτοιο. Ήδη τώρα είχα μία κουβέντα και με τον υπεύθυνο θύρας του δασαρχείου. Προβληματιζόμαστε πάρα πολύ άντονα. Έχουμε όμως την εντύπωση ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, θα γίνει γνωστό εάν συμβεί κάτι, ούτως ώστε να λάβουμε όλοι τα μέτρα μας. Αναφερόμενος στο κόστος για την άδεια θύρας, ο κύριος Λιόλιος σημείωσε ότι θα υπάρξει μια αύξηση κατά 5 ευρώ της ετήσιας συνδρομής των κυνηγών ως μια έκτακτη φορά προς την Κυνηγητική Συνομοσπονδία Ελλάδος. Η αύξηση αυτή που έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος σχετίζεται με την ανάγκη αυξημένης θυροφύλαξης και απρόσκοπτης εκτέλεσης των προγραμμάτων από τους ιδιωτικούς φύλακες θύρας των κυνηγητικών οργανώσεων. Η τιμή των κυνηγητικών αδειών έχει καθοριστεί ως εξής. Για την τοπική η τιμή είναι 106 ευρώ και 8 λεπτά, για την περιφερειακή 126 ευρώ και 8 λεπτά και για την γενική 156 ευρώ και 8 λεπτά. Όπως βλέπετε παρουσιάζεται μία διαφορά 5 ευρώ προς τα πάνω. Και επειδή οι κυνηγοί θέλω να είναι ενήμεροι σε όλα, διευκρινίζω και λέω ότι η διαφορά αυτή η οποία προκύπτει το 5 ευρώ προς τα πάνω είναι διότι η Κυνηγητική Συνομοσπονδία Ελλάδος έχει επιβάλει μια έκτακτη εισφορά σε όλους τους κυνηγούς 5 ευρώ. Δυστυχώς αυτή την έκτακτη εισφορά εμείς σαν σύλλογος δεν μπορούμε να την αφομοιώσουμε από το δικό μας αποθεματικό και έτσι περνάει στον κάθε κυνηγό. Γι' αυτό και προκύπτει διαφορά από τα 101 στα 106 ευρώ. Ο κύριος Λιόλιος ευχήθηκε καλή κυνηγητική περίοδο στους κυνηγούς, τονίζοντας πως θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ιδιαίτερα να φορούν το φωσφορούχο γυλαίκο, το οποίο σώζει ζωές. Όλοι οι κυνηγοί που είναι μέλη του Κυνηγητικού Συλλόγου Ιωαννίνων είναι ασφαλισμένοι. Απεύχομαι κάθε δυσάρεστο γεγονός. Αλλά αν ομιγέννητο συμβεί κάτι, θα πρέπει να το δηλώσουν άμεσα και όχι
σε περισσότερο χρόνο της μιας εβδομάδας. Εάν κάποιος ενδιαφέρεται να εκδώσει καινούρια άδεια, οι ημερομηνίες είναι οι εξής. Ξεκινάμε 26 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, και επαναλαμβάνονται οι εξετάσεις κάθε δεύτερη και τελευταία Δευτέρα κάθε μήνα. Εξυπακούεται βέβαια ότι τα δικαιολογητικά τους θα πρέπει να προσκομίζονται στα γραφεία του Συλλόγου γρηγορότερο. Θεωρώ εντελώς αδιανόητο να κυκλοφορεί στο δάσος κυνηγός χωρίς να φέρει φωσφορούχο, γυλαίκο και καπέλο. Ο κανόνας είναι ένας. Το φωσφορούχο γυλαίκο σώζει ζωές. Δυσάρεστα περιστατικά υπήρξαν πολλά, δεν χρειάζεται άλλα. Τέλος, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Λιόλιος, η φετινή γιορτή του κυνηγού θα πραγματοποιηθεί στις 31 Αυγούστου στο σκοπευτήριο. Θα υπάρξει λαχιοφόρος αγορά με πολύ πλούσια και μεγάλα δώρα. Ήδη κυκλοφορούν τα λαχεία μας και παρακαλώ τους συναδέλφους κυνηγούς να τα προμηθευτούν. Εύχομαι σε όλους τους κυνηγούς καλή κυνηγητική χρονιά, με ιδιαίτερη προσοχή και σοβαρότητα. Μην ξεχνάμε ότι το θύραμα θα το συναντήσουμε πάλι αύριο, αλλά πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή.